ανάσταση στις 11 ακριβώς. Είστε συντημένοι στο Κέντρο σήμερα, στο Facebook, στο site και σήμερα τελειάζει η μετάβαση κανονικά διαδικτυάς. Σαν τις πρόσφυγες που έχει επιλέξει φέτος την Κέντρια για να περάσει σε ορτές του Πάσχα και να ζήσει τα θρησκευτικά έγκλημα, τις εκδηλώσεις. Είναι απίστευτο, νομίζω ότι είναι χρονιά ρεκόρ για το Πάσχα στην Κέντρια φέτος. Χωρίς να ακουστηριά, προσλαμβάνω στον όλο όσο έχουμε ζήσει αυτές τις ημέρες. Θα έχουμε στοιχεία όπως έχουμε ξαναπεί την επόμενη εβδομάδα. Θα πηγήσουμε και νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γίνει η ρήξη των κοντρών φέτος. Μεταδίδουμε εικόνα από άλλο σημείο, ακριβώς στην καρδιά των Χριστών. Και περιμένουμε να δούμε το θέαμα. Και από εδώ μεταδίδουμε, κοιτάξτε την πλατεία, κοιτάξτε μέχρι
φτάνει το μάτι σας, πόσος κόσμος είναι. Και από την πίσω πλευρά, πίσω της καθυστερής, στο πάρκινγκ, υπάρχουν τουρίστες όπως περνάσαμε, θα τα δείξουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχετικά ρεπορτάζ, γιατί δεν προλαβαίνουμε ταυτόχρονα όλα. Ο κόσμος διανυκτέρευσε στο γαζόνι, στην αρχή του πλατεία, στην Κέρκυρα, για να μπορέσει να είναι στο σημείο που θα τους βολέψει να έχουν καλύτερη εικόνα για τη ρήψη των πόδιων. Μάλιστα, πάρα πολλά χρόνια τώρα, νέα παιδιά είτε άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, είτε έρχονται από τις 6 το πρωί εδώ, είτε μένουν μετά το πέρας των επιταφείων ή την Μεγάλη Παρασκευή. Το παίρνουν σε ρί μέχρι και την πρώτη Ανάσταση και μετά φεύγουν. Πρέπει να σας πω ότι μετά το live θα κάνουμε και το βράδυ στις 12 από το πάρκο της Πάνω Πλατείας, όπου θα γίνει απίστευτη ρήψη δεκαϊκών. Στις 12 ακριβώς, σύμφωνα με την Δήμαρχο, την κυρία Ιδραίου και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τέχνης της μας, κυρία Χρυσούλα Κόβρου, έχει γίνει μια προετοιμασία τέτοια, όπου θα είναι φαντασμαγορικά. Θα είναι φαντασμαγορικά. Όποιος κρατάει να πω ότι να ρίξει και για μας που δεν θα μπορέσουμε, κολλάει να μ' ακούει και ο κόσμος εδώ γύρω. Γιατί δεν καταφέραμε ούτε κεράκι εμείς να ανάβουμε με τις μεταδόσεις, αλλά έχουμε τόσες ευχές από εσάς, τόσα μηνύματα που μας ευχαριστείτε και μας δίνετε πραγματικά την ευχή σας για το γεγονός ότι καταφέραμε να μεταδώσουμε εμείς και όλοι οι συνάδελφοι, να μην είμαστε ευχαριστές. Η προσπάθεια είναι συμβολική και είναι από όλους και από όλα τα μέσα. Δεν είναι μόνο από το δικό μας. Ήταν τεράστια προσπάθεια για όλους εσάς και για όλο τον κόσμο που δεν κατάφερε να είναι εδώ. Αλλά και για όλους όσους το έζησαν. Επίσης, στα ρεπορτάζ ανατρέχουν και το βλέπουν και το ξαναζούν και το ξαναβλέπουν και το δείχνουν. Βοηθήσαμε και πολύ κόσμο που σας είχαν βγάλει φωτογραφίες από συγκεκριμένα σημεία, γιατί εμείς είμαστε λίγο σε πιο εφελισμένο σημείο, σε εξέδρα. Οπότε, ό,τι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε για να περάσετε καλύτερα και να έχετε αναμνήσεις για πάντα και να μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτές, είμαστε στη διάθεσή σας και το γνωρίζετε. Επίσης, χαίρομαι ιδιαίτερα, θέλω να το πω και αυτό όσο προλαβαίνω, γιατί κάποια στιγμή χθες είπα ότι με τόσο κόσμο είναι πάρα πολύ εύκολο τα παιδάκια να έχουν το παράδειγμα, να απομακρυνθούν από τους γονείς τους, έστω και στιγμιαία, και να πανικοβληθούν. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ή ενημερώνετε κατευθείαν την αστυνομία ή αν μας βλέπετε, επειδή είμαστε σε σημεία οι δημοσιογράφοι, όπου φαινόμαστε υπό την έννοια ότι είμαστε πάνω σε εξέδρα, έρχεστε, μας το λέτε και επικοινωνούμε εμείς με την αστυνομία άμεσα ή φωνάζουμε τα μικρόφωνα ή εν πάση περιπτώσει, εάν μας το πείτε, θα το φτάσουμε στην πηγή που πρέπει και θα βρεθεί. Δεν χρειάζεται κανένας πάνω, χρειάζεται μόνο ψυχραιμία. Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Σε όλους μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο και δεν είναι να το παίρνει κανείς βαρέως. Θέλει αυξημένη προσοχή, θέλει αναπτυγμένη ενσυναίσθηση. Εάν εμείς δούμε κάποιο παιδάκι πιο απομακρυσμένα, μόνο του ίσως, να το ρωτήσουμε, να πάμε κοντά του, να βοηθήσουμε, να έχουμε το νου μας. Μπορεί να μην είναι δικό μας, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το λέω γιατί θέλω να είμαστε και χρήσιμοι εκτός από το φαντασμαγωγικό του πράγματος. Βλέπετε την Ουκρανική σημαία πάνω στον τρίτο όροφο του κτηρίου. Και η Ουκρανική κοινότητα συμμετέχει όλη την μεγάλη εβδομάδα στις εκδηλώσεις. Στηρίζει, έχει βγάλει ανακοινώσεις. Οι Ουκρανοί είναι όπως οι Κυρκυραίοι, είναι άνθρωποι όπως εμείς. Και είναι μαζί μας και είμαστε μαζί τους. Όπως είναι κάθε άνθρωπο, από κάθε περιοχή, δεν κρίνουμε, δεν είμαστε ρατσιστές, δεν πάμε σύμφωνα με την όψη και τα χαρακτηριστικά. Βλέπετε και τον πολιτή, δίνει όσες περισσότερες κανάτες προσπαθεί, όχι δίνει, πουλάει για να είμαστε ακριβείς. Ό,τι κάνει τώρα, που λένε. Καλή Ανάσταση να έχουμε, γράψτε μου από πού είστε, τι κάνετε, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω το feedback, θα απαντάω όσο μπορώ, όσο τα καταφέρνω. Λίγα λεπτάκια έμεινα.
μερικά λεπτάκια έγιναν. Έχει έρθει η αστυνομία, έχουν χώρο εδώ για να δείξει ο κόσμος. Για να του θέλει προσοχή με τους πότιδες, να ξέρετε. Χαίρομαι που είστε μαζί μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου δεδομένο πως λέω κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε να είμαστε μπροστά στα μάτια σας και να ενημερώνεστε. Όσοι είστε εδώ και μας βλέπετε live αυτή τη στιγμή, φεύγοντας, μην ξεχάσετε να πάρετε ένα κομμάτι από ό,τι που έχετε σε κάποιο γιαγούρι, γιατί όπως λένε, παίρνετε ένα κομμάτι της Κέλληνας. Μετά τη ρίξη των πόντιδων θα περάσουν οι φιλαρμονικές μας, θα παίξουν, θα πιανίσουν τους φρεκτούς, το ένθιμο εμβατήριο. Εδώ θα είμαστε και να θα μεταδίδουμε. Οπότε από τις 11 και για κάποια λεπτά μετά θα δείτε ότι η ρήψη των πότιδων είναι διαρκής. Και αφού έχουν κληρωθεί από το λιστόν και πέσουν όλοι, μετά υπάρχουν στην άλλη πλευρά, πέφτουν, κοιτάξτε. Υπάρχουν ακόμη.
Βλέπετε τον κύριο που κάνει νοήματα να απομακρύνει ο κόσμος. Έρχεται! Περάσουμε τις φιλαρμονικές μας σε λίγο. Έχει και εκεί ακόμα. Είναι πολύ βόρειος ακόμα, σας είπα. Υπάρχει ένας τύπος ανταγωνισμός πια. Είναι ένα άτομο που πουλάει. Έρχεται. Οδηγήσει ξανά να απομακρυνθούν, να μην έχουμε ατυχήματα. Πέσε, φωνάζουν από την άλλη πλευρά του ληστών. Για άλλο μπότι. Ρίξτε το από εδώ.
Πάμε. Δεν ξέρω πώς ευχαριστώ όσους έχω πει από αυτές και πώς θα εξακολουθώ να το λέω. Κάθε φορά.